Λοιπόν, να πάμε να πούμε καλημέρα εδώ στην κυρία Χριστοφίδου, Κατερίνα Χριστοφίδου που είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, συνονόματι. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Και στον κύριο Γιάννη Γιάννη, βεβαίως που είναι εδώ κοντά μας. Γεια σας, κύριε Γιάννη μου. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και στον κύριο Ελευθερίου, ο οποίος μας βλέπει μέσω Skype και μας ακούει. Γεια σας, κύριε Ελευθερίου μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γαβριδού, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, γίνεται σήμερα και ένα συνέδριο, αν θέλετε, για το μεταναστευτικό, για το θέμα που θα συζητήσουμε και σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε δει και το πρόσφατο μήνυμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, του κύριο Νασράλα, σχετικά με το τι είπε για τις θάλασσες της Ευρώπης. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ εδώ στην Κύπρο, λόγω των ποσοστών των μεταναστών. Κυρία Χριστοφίδου, θα ξεκινήσω από εσάς και με κάτι που προέκυψε μετά από μια τοποθέτηση του κύριου Χρήστου Χρήστου, του πρόεδρου του ΕΛΑΜ, που μίλησε για διαβατήρια και εσείς ήσασταν αρκετά έντονοι το Δημοκρατικό Κόμμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επικρίνατε αυτή την συγκεκριμένη αναφορά του κύριου Χρήστου. Για ποιο λόγο? Θα σας εξηγήσω, αφού με επιτρέψετε τηλεγραφικά, να αναφερθώ στη σημερινή Υπουργική Σύνοδο για το Μεταναστευτικό, η οποία εντάχει, πρώτον, φαίνεται ότι αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο και τη χάνει έτσι πολύ θετικής αποδοχής η πρωτοβουλία της Κύπρου για τη συζήτηση του ζητήματος επανακαθορισμού αποχαρακτηρισμού συγκεκριμένων περιοχών της Συρίας, από που έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Το δεύτερον, αυτή η Υπουργική Σύνοδος αντανακλά, αν θέλετε, την επιτυχή μέχρι στιγμής διαχείριση υπό τις περιστάσεις, την οποία έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία ως χώρα πρώτης υποδοχής και, αν θέλετε, τοποθετεί την Κύπρο στο χάρτη ως έναν σημαντικό εταίρων, παραγωγικών εταίρων, επικοδομητικών, ο οποίος με τις δικές της προτάσεις και ενέργειες φέρνει λύσεις και δεν διωγγώνει το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς λέγαμε από την αρχή, κυρία Αγαπητού, ότι οι ακραίες φωνές πάντα επιδιώκουν διόγκωση των προβλημάτων. Συντήρηση και διόγκωση των προβλημάτων και όχι λύσεις. Και μία από τις πολλές αυτές αποδείξεις είναι, ναι, και αυτή η πρόταση, η οποία δεν ελέγχθη από τα χείλη του Προέδρου του ΕΛΑΜ μόνο στις 31 Πέμπτου του 2022, αλλά ερωτήθηκε σχετικά και το είχαν επαναλάβει. Φαίνεται ότι αυτή η πρόταση, το να δώσουμε, να αντιλαμβάνεστε, κυπριακά διαβατήρια, γιατί με ρωτήσατε γιατί επικρίνουμε αυτή την πρόταση. Πρώτον, αποδεικνύει ότι δεν επιθυμούν επίλυση του προβλήματος. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αν γίνει γνωστή η Κύπρος ότι χαρίζει κυπριακά διαβατήρια ή ταξιδιωτικά έγγραφα σε μετανάστες, αντιλαμβάνεστε ότι θα πλημμυρίσει η Κύπρος με μετανάστες. Άρα αυτή η πρόταση όχι μόνο δεν διορθώνει το πρόβλημα, όχι μόνο δεν φέρνει λύσεις, αλλά το διωγγώνει, γιατί προφανώς κάποιοι έχουν ανάγκη να εκμεταλλεύονται και να εργαλειοποιούν αυτό το ζήτημα για ψηφοθυρικούς σκοπούς. Πάω στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, εκμεταλλεύεστε το μεταναστευτικό και το έχετε κάνει ως καραμέλα για να δικαιολογείτε την ύπαρξή σας? Αν ακούγαν το ΕΛΑΜ εδώ και πολλά χρόνια που τα έλεγε και ζητούσε να ληφθούν συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα, το πρόβλημα δεν θα υπήρχε σήμερα. Αλλά ανταυτού, όλα τα πολιτικά κόμματα, και θα αναφερθώ συγκεκριμένα και στο Δίκο, προτιμούσαν να μας κατηγορούν με διάφορα επίθετα. Και ξέρετε κάτι, ένα χαρακτηριστικό πράγμα, ένα χαρακτηριστικό του φασισμού, είναι να ταπελώνεις. Και εδώ και πολλά χρόνια μας ταπελώνα με διάφορα επίθετα. Ρατσιστές, ακροδεξιούς, μυσαλόδοξους, ξενοφοβικούς. Όταν λέγαμε για το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όμως, κυρία Χριστοφίδου, αρέσκεται να παραποιεί και την αλήθεια. Δεν είπαμε ποτέ να δοθούν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και για χάρη της συζήτησης, επειδή εξ όσο βλέπω δεν διαβάζουν κάποιοι ούτε καν τις νομοθεσίες και προσπαθούν να παραποιήσουν τα γεγονότα, σας χαρίζω και τον Περιαρχείου Πληθυσμού Νόμο, άρθρο 66. Ναι. Μπορείτε να το διαβάσετε. Ναι. Το δίνω και στην κυρία Χριστοφίδου για να μην κουράζεται να ψάχνει. Και αναφέρει μέσα στο 66 αριθμός 2 στο Β, λέει προσωρινά διαβατήρια, και μάλιστα λέει από κάτω ότι η ισχύς αυτών των προσωρινών διαβατηρίων καθορίζεται από την εκδίδουσα αρχή. Αυτόν το είχαμε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο λόγο, επειδή τότε λέγαμε ότι δεν έχουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Και είπαμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση γυρίζει την πλάτη στους Κύπριους πολίτες, αν δεν νοιάζεται για τους Κύπριους πολίτες, τότε θα πρέπει εμείς να ασκήσουμε πιέσεις ώστε να δουν επιτέλους τους Κύπριους πολίτες και ότι με τις πολιτικές που ακολουθούμε, θα χρησιμοποιήσω ένα ρητό που είπε ο Αλέξη Τσίπρας, και χρησιμοποιώ τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είναι αριστερός, ηγέτης αριστερού κόμματος. Και είπε ότι θα γαντήσουν την Κύπρο σε μια αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Άρα αυτό ήταν ως ένα μέτρο για να ασκήσουμε πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό που βλέπω είναι ότι βρήκα μια δήλωση του 2022 που ήταν διαφορετικά τα δεδομένα και την επαναλάβαμε στις προεδρικές του 2023, αλλά αυτή η πρόταση δεν έχει επικριθεί την περίοδο των προεδρικών εκλογών. Θυμήθηκα αρκετών καιρών μετά, το 2024, να σχολιάσουν αυτή τη δήλωση και βλέπω ότι δυστυχώς το δίκο, επειδή κοντεύουν οι ευρωεκλογές, το ΕΛΑΜ παρουσιάζει ψηλά ποσοστά, βρίσκεται σε έναν παροξισμό. Θα σας το αποδείξω. Ξαφνικά θυμήθηκαν, γραμματικά θα πω απλώς τρία πράγματα. Να ρωτήσω κάτι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Αυτή η πρότασή σας ισχύει και σήμερα ενάντια 2024. Την επανέλαβε ο κύριος Χρήστου προημερών και επιτρέψετε μου, γιατί η παραποίηση της αλήθειας και η παραπλάνηση δεν μπορεί να περνά γιατί είναι και ντροπή και προς τους τηλεθεατές σας. Απλώς πάνω σε αυτό και έρχομαι και στον κύριο Ελευθερίου. Απλώς να διευκρινίσουμε λίγο κάτι. Είπατε ότι είναι μια πρόταση του 22. Και ήταν τα διαφορετικά δεδομένα το 22, να μας πει ο κύριος Γιάννης. Και γιατί αναγκάστηκε ο κύριος Χρήστου να την επαναλάβει. Και τα λόγια του κυρίου Χρήστου, και σας παραπέμπω στις δηλώσεις του, μιλούσε για κυπριακά διαβατήρια. Δεν τους βγήκε. Προσωρινά. Και προφανώς. Ξεχνάτε τη λέξη προσωρινά. Τι σημαίνει προσωρινό? Δεν τους βγήκε και προσπαθούν να τα φτιάξουν. Και είπε επίσης, να πω και μια μικρή λεπτομέρεια και να παραχωρήσω και το χρόνο στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Ελευθερίου. Είπε ο κύριος Χρήστου να τους δώσουμε κυπριακά διαβατήρια και μάλιστα διευκρίνησε να μην μας κατηγορούν, λέει, ότι δίνουμε κυπριακά διαβατήρια μόνο σε πλούσιους. Άρα είναι πολύ σαφές τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Είναι το λιγότερο προκλητικό ο κύριος Γιάδη να αφήνει εχμές σε ποιους, στο Δημοκρατικό Κόμμα, σε ό,τι αφορά και να παραπέμπει και να μας επικρίνει για φασισμό. Ποιος? Ο κύριος Γιάδης, το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό είναι αδιανόητο. Ευχαριστώ. Είναι προκλητικό και συγγνώμη, αλλά το καταγγέλλω και σε κανέναν παροξισμό δεν είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Η μόνη μας έγνοια είναι να μην παραπλανείται ο κόσμος και να φαίνεται ποιες είναι οι σοβαρές, οι υπεύθυνες δυνάμεις και είναι οι πολιτικές του Δημοκρατικού Κόμματος που εφαρμόζονται σήμερα από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Εξού και έχουμε σωστή διαχείριση. Αγαπητή μου Κατερίνα. Και θα έρθω και στον κύριο Ελευθερίου, θα του δώσω τον ανάλογο χρόνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και θα έρθω σε εσάς πάλι, κύριε Γεωάδη, γιατί κύριε Ελευθερίου, έρχομαι σε εσάς και θέλω την θέση της Δημοκρατικής Παράταξης πάνω σε αυτό. Και εσείς πώς διαβάζετε ή πώς ερμηνεύετε, αν θέλετε, αυτό που είπε ο κύριος Χρήστου για τα κυπριακά διαβατήρια? Να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Κύριε Αγαπητού, θέλω να μιλώ λίγο με τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί θεωρώ ότι οι νέοι πολιτικοί πρέπει να λένε στον κόσμο την αλήθεια και να μην μπαίνουν σε άγονες μορφές αντιπαράθεσης μεταξύ τους. Και θα πω τα εξής. Υπάρχει πρόβλημα αυξημένο μεταναστευτικό ρόλο στην Κύπρο, είναι γεγονός. Υπάρχει συγκέντρωση αυξημένων πληθυσμών μεταναστών από τρίτες χώρες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι γεγονός, το βλέπουμε όλοι. Ο λόγος που αυτό το θέμα απασχολεί και ανησυχεί τον Κύπριο πολίτη είναι επειδή έχει πληγεί το αίσθημα της ασφάλειας του σε περιοχές που παρατηρείται υπερσυγκέντρωση και αυξημένη πληθυσμή αυτών των μεταναστών στην καθημερινότητα. Εγώ θα καλέσω από αυτό το βήμα την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να αυξήσει τις περιβολίες και την αστυνόμευση σε γειτονιές, ούτως ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη στην καθημερινότητα του, ούτως ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση του αισθήματος ανασφάλειας του πολίτη από κινήματα όπως το ΕΛΑΜ, το οποίο καθημερινά μας προτείνει. Ακούμε προσοχή τις προτάσεις του ΕΛΑΜ. Θεωρώ ότι λίστες εξ αυτών είναι ανεφάρμοστες, ανεδαφικές και μερικές φορές και επικίνδυνες, όπως για παράδειγμα το θέμα της παραχώρησης διαβατηρίων. Να πω, επειδή μου αρέσει να λέω, ξανατονίζω την αλήθεια, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί σε πολλές πρωτοβουλίες και τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές συντονισμένες ενέργειες και σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση του προβλήματος. Παίρνει πρωτοβουλίες η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως στη σημερινή σύνοδο μεταξύ των 8 χωρών μελών, που θα επανεξετάσει κάποιες περιοχές
της Συρίας για αποχαρακτηρισμό και γίνονται πολλές ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είναι η φύλαξη των χωρικών μας εδάτων, όπως είναι η αύξηση της περιβολίας στην πράσινη γραμμή. Γι' αυτό δεν μηδενίζουμε και χαιρετίζουμε τις πράξεις και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι ο Κύπριος πολίτης νιώθει ασφαλής στις γειτονιές του. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάδη. Λοιπόν, είχε μιλήσει η κυρία Χριστοφίδου ότι δεν βρίσκονται σε παροξισμό. Θα απαντήσω επιγραμματικά και θα το αποδείξω. Ξαφνικά, θα πάω να τρέξω σε ένα άλλο θέμα, είδαν σύμβολα ναζιστικά στο Άγιο Φως. Μετά που δεν φαίνονταν σύμβολα ναζιστικά, είδαν ναζιστικούς χαιρετισμούς. Μετά που δεν είδαν ναζιστικούς χαιρετισμούς, τους ενόχλησε ότι εγώ ήμουν μέσα στο βίντεο που μετέφερε το Άγιο Φως. Από το 2015 που γίνεται, θυμήθηκαν το 2024 να ενοχληθούν. Τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα και όχι διαβατήρια που είχαμε αναφέρει, το λέμε από το 2022 ως τρόπο άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση. Τι σημαίνει προσωρινό? Το 2020... Τι σημαίνει προσωρινό? Ναι. Σημαίνει το δίνεις, ναι, με την προϋπόθεση να φύγει από την Κύπρο, ναι, και το καταργείς μετά. Να ρωτήσω από το 2000... κάτι, το καταργείς μετά. Ένα λεπτό για... σκέψη. Ναι, αλλά θέλω να ξέρω τι είναι το διαβατήριο που μιλάμε. Το έχετε δει μπροστά σας. Ναι, ναι, δεν θα το διαβάσω τώρα στην τηλεόραση. Παρακαλώ, βοηθήστε με τηλεοπτικό χρόνο. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτό το προσωρινό έγγραφο που λέτε εσείς και έρχεται κάποιος στην Κύπρο, του το δίνουμε και πάει σε μια άλλη χώρα. Σωστά, θα πρέπει να φύγει. Αυτή η άλλη χώρα θα πρέπει να τον δεχτεί με αυτό το διαβατήριο, αλλά μπορεί να τον στείλει και πίσω όμως. Δεν μπορεί να μην τον δεχτεί. Μπορεί να τον στείλει και πίσω όμως. Δεν μπορεί να μην το δεχτεί. Όταν το αναστείλουμε. Μπορεί να τον στείλει και πίσω. Εμείς όταν το στείλουμε, απλώς ήταν αυτό ένα μέτρο πίεσης προς την Ευρώπη, ενώ όταν λέγαμε ότι η Ευρώπη δεν μας βοηθά. Μα το είπατε και προχθές, κύριε Γιάδη. Ποιον έχω πει προχθές? Το ίδιο με τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Το ίδιο το επαναλάβατε. Αυτό λέει η κυρία Χριστοφίδου. Ναι, είχαμε πει ότι αν βρίσκουμε κλειστές πόρτες από την Ευρώπη και αν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως μέτρο πίεσης. Όμως, για να συνεχίσω τη σκέψη. Παρακαλώ. Από το 2022 που το λέγαμε αυτό, το 2024 θυμήθηκε το Δίκο να ενοχληθεί. Από το 2015 που έλεγα το προηγούμενο, θυμήθηκε το 2024 το Δίκο να ενοχληθεί. Και τα δύο συμπίπτουν με τις εκλογές. Να θυμίσω και πώς αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε παροξισμό. Εδώ πέρα έβγαλαν προεκλογικά φιλμάκια και προεκλογικές αφίσες, όπου έχουν πάνω τον Μακάριον, τον Σπύρον Κυπριανού, τον Παπαδόπουλο, προέδρους του Δίκο. Ξέχασαν τον κύριο Κάριον προφανώς, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό δείχνει ότι βρίσκονται σε παροξισμό, καθώς ο Μακάριος και ο Σπύρος Κυπριανού τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, για να πούμε και κάποιο αστείο. Λένε ότι οι θέσεις. Λένε οι θέσεις. Είναι για να μην κλαίμε που χαμογελάμε. Λένε οι θέσεις του ΕΛΑΜ ότι είναι αδιαδαφικές. Και χρησιμοποιούν ότι η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα στο Κυπριακό. Βήματα τα οποία ήταν προτάσεις του ΕΛΑΜ που κατατέθηκαν εδώ και πολύ καιρό και σιγά σιγά εφαρμόζονται. Υφυπουργείο Μετανάστευσης, πρόταση του ΕΛΑΜ που την έβαλε πρώτο. Κλειστές δομές, όταν τα λέγαμε, μας έλεγαν ότι δεν γίνονται αυτά. Είπαμε να σταματήσουν οι εξετάσεις αιτήσεις ασύλου εφόσον έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός. Μας έλεγαν δεν γίνεται, τελικά το κάνουν. Υποχρεωτικό τεστ για όσους δηλώνουν ανήλικους για να δούμε την πραγματική τους ηλικία. Ήταν πρόταση του ΕΛΑΜ που πέρασε. Σύντμηση του χρόνου εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Ήταν πρόταση του ΕΛΑΜ που μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει, τελικά πέρασε. Έχουμε πει ότι πρέπει να ενισχυθεί η διαφύλαξη των συνόρων, η διαφύλαξη της πράσινης γραμμής, η διαφύλαξη στις θάλασσες από όλες αυτές τις ροές. Μας έλεγα δεν γίνεται, τελικά γίνεται. Αυτές είναι προτάσεις του ΕΛΑΜ που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση, μερικές από αυτές, και στο τέλος φέρνουν αποτέλεσμα. Οι προτάσεις του ΔΙΚΟ, τι ήταν από το 2020, μόνο μείωση εξέτασης και τρόποι που να γίνεται εξέταση, ναι, και λέει και μετά μεσοπρόθεσμες λύσεις. Μόνο η εκπαίδευση των μεταναστών. Είχαν έναν έντυπο 5 σελίδων, στο οποίο απλά εξετάζαν κάποια μέτρα και μετά εισηγούντας στις δύο τελευταίες σελίδες ποιες είναι οι προτάσεις του Δίκο, και ήταν μόνο εξέταση και εκπαίδευση. Ευχαριστώ και πολύ. Για να μην με αμφισβητήσει λοιπόν, κάποιος, το έχω εδώ μπροστά μου και μπορώ να το διαβάσω. Ένα-ένα. Φαίνεται ότι σε παροξισμό βρίσκονται όσοι έχουν αλλεργία αναποδεδειγμένα με οτιδήποτε δημοκρατικό, με οτιδήποτε συμβολίζει τη δημοκρατία, με το οτιδήποτε έχει προσφέρει στην Κύπρο. Και πραγματικά με λυπεί το ότι ο κύριος Γιάδη, εκεί που δεν τους βγήκε αυτή η πρόταση, εκεί που τους πήραν χαπάρι, ότι αυτά που προτείνουν το αντίθετο αποτέλεσμα φέρνουν,
όσο και αν προσπαθούν να το φτιάξουν τώρα, καταφεύγει σε συμβολισμούς, καταφεύγει και μπαίνει σε θέση άμυνας, αν θέλετε, χωρίς να έχει δεχθεί επίθεση. Εμείς δεν υπετιθέμεθα σε κανέναν, ούτε ταπελώνουμε κανέναν. Εμείς κρίνουμε θέσεις. Αυτήν τη θέση του ΕΛΑΜ την έχει κρίνει επικίνδυνη ο ίδιος ο Υπουργός των Εσωτερικών, κύριε Αγαπητού, και εξήγησε γιατί. Είναι επικίνδυνη γιατί, ναι, φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτά που λένε, που τα έχουν γυρίσει τώρα, δεν είπαμε, λένε, και είναι ψέματα, αφού είπανε. Σας διάβασα πριν δηλώσεις του ίδιου του κυρίου Χρήστου. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του Πρόεδρου του ΕΛΑΜ. Συνεπώς, αυτό που μας λένε τώρα για ταξιδιωτικά έγγραφα και προσωρινά, υπάρχουν και κάποιες βασικές προϋποθέσεις που αν διάβαζαν πριν ανεμίζει την νομοθεσία ο κύριος Γιάδη, αν τη διάβαζαν προσεκτικά και την εμπέδωνε, θα ήξεραν ότι υπάρχει μια διαδικασία με την προϋπόθεση ότι ο μετανάστης έχει ήδη λάβει πολιτικό άσυλο και βρίσκεται σε μια διαδικασία συμπληρωματικής προστασίας. Είναι νομικήστικα, είναι πιο συγκεκριμένες πρόνοιες, αλλά ξεχνούν να τα αναφέρουν γιατί θέλουν να δείξουν ότι θα έχει αποτέλεσμα αυτή η πρόταση. Είναι επικίνδυνη και χαιρετίζουμε την τόλμη και τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών, ιδιαίτερα σήμερα που λαμβάνει η χώρα μια εξαιρετικά σημαντική Υπουργική Σύνοδος, που είναι η απόδειξη, είναι αυτά τα αποτελέσματα και τα γεγονότα αποστομώνουν τις λαϊκίστικες προσεγγίσεις, τις ανεδαφικές και τις επικίνδυνες προτάσεις. Κρίνουμε θέσεις, κυρία Αγαπητού. Μας. Έλατε, κυρία Αγαπητού, μπορώ να πω ένα μικρό σχόλιο. Όχι, θα έρθω να καταλήξετε εσείς. Ναι, παρακαλώ, κύριε Ελευθερίου. Κύριε Αγαπητού, εγώ θέλω να πω σε γενικές γραμμές ότι το ΕΛΑΜ προτείνει και καπηλεύεται στρατηγικές και πολιτικές κυβερνήσεων στις οποίες δεν συμμετέχει για να τις προωθήσει ως δικές του θέσεις τις οποίες προτείνει διαχρονικά. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που δεν συμμετέχουν, τις θέσεις που εξέφρασε πριν ο κύριος Γιάννης, οι κλειστές ζωμές ξεκίνησαν επί προηγούμενης διακυβέρνησης και φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα. Λέγω για τα πολλά επιδόματα. Μέσω των κλειστών δομών έχουν μειωθεί τα επιδόματα, αλλά να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένες οι ροές. Οπότε αν εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι αυθριστικά τα κονδύλια που ξοδεύονται για διαχείριση μεταναστών είναι ψηλότερα από άλλες χρονιές, αυτό οφείλεται στη συνολική μεταναστευτική ροή, όχι στα κονδύλια που ξοδεύει η Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με τη διαχείριση των μεταναστών. Επειδή μιλούν συνήθεια για επιδόματα, τους ακούμε σε όλα τα φόρα να λένε για επιδόματα. Μα μέσω των κλειστών δομών τα επιδόματα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Και να πω το εξής, να μπούμε στα πρακτικά. Αφού έχουμε προτάσεις και λύσεις, να μας πούν πόσο καιρό θέλουν να λύσουν το μεταναστευτικό, πόσο θα κοστίσει και σε πόσους μήνες θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Να τους δώσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας τώρα και να μας πούν σε πόσους μήνες κοστολογημένα θα τα έχουν λύσει, επειδή δεν πιστεύουμε ότι έχουν λύσεις. Απλά εκμεταλλεύονται το περικοινού αίσθημα του Κύπριου πολίτη ότι το πρόβλημα έχει ξεφύγει. Δεν αποδέχονται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, ότι έχει κάνει πολλές κινήσεις για επίλυση και απάβληση του θέματος. Η συμφωνία με τον Λίβανο και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι με πρωτοβουλίες και της Κύπρου το πρόβλημα μπαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η αλληλεγγύη θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται και πρακτικά και προς οικονομική ενίσχυση του Λιβάνου, ώστε να σταματήσουν οι ροές να έρχονται στην Κύπρο. Οπότε θέλω να πούμε στον Κύπριο πολίτη να βλέπει αυτούς που εργάζονται πρακτικά προς όφελος του και όχι κάποια κινήματα που τους αρέσει να εκμεταλλεύονται το περιδικαίο αίσθημα και τα αίσθημα ασφαλείας του Κυπρίου πολίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι, κύριε Γιάδη, και ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Εκμεταλλευόμαστε, λένε και οι δύο, αλλά και οι δύο ασπάζονται θέσεις και απόψεις του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, τις οποίες δείχνουν και προς τα έξω και λένε ότι πέτυχε και το κυβερνητικό έργο. Μας μίλησε για εκμετάλλευση εκ μέρους του ΔΥΠΑ ο κύριος Ελευθερίου, αλλά δεν μας είπε και μία πρόταση που εκφράζει η ΔΥΠΑ. Ούτε το ΔΥΚΟ μας εξέφρασε κάποια πρόταση πώς να λύσουμε το μεταναστευτικό. Αυτό που εσείς λέμε εμείς που λέμε. Ναι, έχω πει ότι. Ναι, έχω διαβάσει τις θέσεις σας. Έχετε πέντε σημεία που λέτε πώς να εξετάζουμε αιτήσεις. Υπάρχουν μεσοπρόθεσμες προτάσεις από το 2017, τις οποίες έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Σήμερα έχουμε συγκρατήσει ροές. Σήμερα υπάρχουν τα γεγονότα που σας διαψεύδουν. Επειδή ακούσατε τις συζητήσεις. Και εσείς προτείνετε να δίνουμε διαβατήρια για να πλημμυρίσουμε με μετανάστες. Κλείνω, παρακαλώ. Για να έχετε λόγο ανύπαρξης. Και οι δύο πλημμυρίζουν την Κύπρο με λαθρομετανάστες.
και το ΔΥΚΟ και η ΔΥΠΑ και όλα τα κόμματα στηρίζοντας επιδοματικές, στηρίζοντας και ψηφίζουν τα επιδόματα που δίνονται στη μεταναστευτική πολιτική. Δυσί, ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ, ΔΥΠΑ, ΕΔΕΚ, οικολόγοι. Εσείς έχετε γεμίσει την Κύπρο, έχετε κάνει ευχηστικό προορισμό. Κύριε Γιάννη, αντιλαμβανόμαστε την αμηχανία σας, γιατί δεν σας βγήκε η πρόταση. Αλλά μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Θα ντραπεί και η ντροπή. Ο λόγος που η Κύπρος έχει πλημμυρίσει με λαθρομετανάστες είναι γιατί η Κύπρος έχει γίνει ευχηστικός προορισμός λόγω των επιδομάτων που δίνουμε. Και επειδή πολλές φορές λέγατε στο παρελθόν ότι αυτά τα επιδόματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγγραφον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει συγκεκριμένα. Σας επιβεβαιώνουμε ότι τα βοηθήματα που λαμβάνουν οι διαιτητές ασύλου στην Κύπρο καλύπτονται από τον Εθνικό Προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά στον παροξισμό που βρίσκεστε και πάλι, έχετε βάλει ακόμα και τον Υπουργό στην προεκλογική περίοδο για να μπορέσει να συγκρατήσει τα ποσοστά σας. Έχει συγχαρεί την Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Αγαπητού. Το είπατε και εσείς πολλές φορές στις εκπομπές σας. Έχει συγχαρεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί η πολιτική των επιστροφών. Ότι έγιναν πολύ σωστά βήματα. Αυτό δεν το παίρνετε πίσω, κύριε. Λέμε ότι γίνονται σωστά. Είναι λόγω παροξισμού που το ξεχνά προφανώς. Έχουν ακούσει τις προτάσεις μας, τις έχουν υιοθετήσει και έχουν γίνει σωστά βήματα. Κύριε Αγαπητού, είναι προφανώς σε δύσκολη θέση. Χαιρόμαστε που διαβάζουμε. Εγώ είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη προφανώς θέση, γιατί είναι 9 και 12. Χαιρόμαστε που διαβάζουμε. Να μην κοροϊδεύουμε όμως τον κόσμο. Πάρα μα πάρα πολύ. Κύριε Ελευθερία, την άλλη φορά πρέπει να είστε εδώ στο στούντιο. Από μακριά δεν γίνεται κουβέντα όταν έχω εδώ δύο στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη. Κυρία Χριστοφίδου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.